Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Κεφάλαιο 4 της τέταρτης ενότητας. Στην τέταρτη ενότητα βλέπουμε την ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα, μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και μετά τη δικαίωση της ελληνικής επανάστασης. Δεν μελετάμε τα επαναστατικά γεγονότα στην τέταρτη ενότητα. Και σε αυτό εδώ το κεφάλαιο θα δούμε σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Κάποια γεγονότα δηλαδή, τα οποία καλό είναι να γνωρίζουμε, που συνέβησαν από το 1850 μέχρι το 1900. Γεγονότα όπως η αρχή της Δεδηλωμένης, θα δούμε τι ήταν αυτή η πολύ σημαντική αρχή, το γλωσσικό ζήτημα, και αυτό πολύ σημαντικό, και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, τρία χρόνια πριν τελειώσει ο 19ος αιώνας. Σημαντικά λοιπόν πράγματα, γεγονότα τα οποία αξίζει να τα γνωρίζουμε, έχουν μπει σε αυτό εδώ το κεφάλαιο. Διαβάζω. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθειες για να πλησιάσει το επίπεδο οργάνωσης των ανεπτυγμένων κρατών. Ωστόσο, πολλά εσωτερικά προβλήματα όπως η ληστεία και η οικονομική κρίση δημιουργούσαν εμπόδια. Ο 19ος αιώνας τελείωσε με τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Για να προχωρήσουμε τώρα πιο αναλυτικά από το βιβλίο. Αυτά λοιπόν θα δούμε στο σημερινό κεφάλαιο. Η Ελλάδα αγωνίζεται να γίνει σύγχρονο κράτος στα τέλη του 19ου αιώνα, αντιμετωπίζει όμως κάποια σημαντικά προβλήματα τα οποία θα τα δούμε. Και στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο, πολύ σημαντικό, του 1897, και καλό είναι να το γνωρίσουμε και αυτόν. Και στην χρονογραμμή βλέπουμε τα σημαντικά τα οποία θα δούμε στο σημερινό μάθημα, το 75 αρχή της Δεδηλωμένης, το 93 πτώχευση της Ελλάδας και το 97 Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Θα τα δούμε όμως. Διαβάζω. Στην πρώτη παράγραφο, πλαγιότελος πολιτική ζωή και παρεμβάσεις του βασιλιά. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Ελλάδα, έχοντας ως πρότυπο τις προηγμένες χώρες της Δύσης, έκανε σημαντικές προσπάθειες εξυγχρονισμού. Το Σύνταγμα του 1864, επηρεασμένο από τα συντάγματα του Βελγίου και της Δανίας, προέκρινε το σύστημα μιας βουλής με θητεία 4 χρόνων. Όμως ο βασιλιάς Γεώργιος εξακολουθούσε να παρεμβαίνει στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, επιβάλλοντας συχνά τη δική του άποψη. Στα μέσα από το 1850 λοιπόν και μετά, η Ελλάδα έχει ως πρότυπο τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης και κάνει προσπάθειες εξυγχρονισμού, να γίνει δηλαδή και αυτή ένα σύγχρονο κράτος. Το Σύνταγμα του 1864, το οποίο έχει επηρεαστεί, μας λέει, από τα συντάγματα του Βελγίου και της Δανίας, είχε προκρίνει να υπάρχει μια βουλή η οποία μάλιστα θα έχει θητεία 4 χρόνων. 4 χρόνια θα κρατάει η θητεία των βουλευτών και μετά θα λύγει η θητεία τους. Όμως ο βασιλιάς Γεώργιος εξακολουθούσε να παρεμβαίνει στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν και υπήρχε πολίτευμα δημοκρατικό, ήθελε να επιβάλλει τη δική του άποψη πάνω σε διάφορα θέματα, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Δηλαδή στην πολιτική ζωή, παρόλο που υπήρχε βουλή και δημοκρατία, είχαμε πολύ συχνές παρεμβάσεις του βασιλιά. Πιστεύω καταλάβαμε πώς ήταν το κλίμα. Αγώνας για εξυγχρονισμό, Σύνταγμα και Βουλή, δημοκρατικό πολίτευμα όπως και στα ευρωπαϊκά κράτη Βελγίου και Δανίας, αλλά όμως ο βασιλιάς Γεώργιος ήθελε να παρεμβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Συνεχίζουμε το διάβασμα. Μόνο την επόμενη δεκαετία και έπειτα από ενέργειες του
του Τρικούπη καθιερώθηκε η αρχή της δεδηλωμένης το 1875. Σύμφωνα με αυτήν, ο βασιλιάς ήταν υποχρεωμένος να αναθέτει τον σχηματισμό κυβέρνησης στον αρχηγό του κόμματος που τον υποστήριζε η πλειοψηφία της Βουλής. Την εποχή αυτή, δύο ήταν οι κυριότεροι πολιτικοί σχηματισμοί που εναλλάσσονταν στην εξουσία. Το κόμμα του Χαρίλαου Τρικούπη, που υποστήριζε τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, και το αντίπαλο κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη, που στηριζόταν στα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα. Πλαγιότυλος, η αρχή της δεδηλωμένης, πάνω και πιο κάτω τα κόμματα εξουσίας. Τι μας λέει? Ότι ο βασιλιάς έκανε παρεμβάσεις στη λειτουργία του πολιτεύματος, μόνο που το 1875 από ενέργειες του Τρικούπη καθιερώθηκε η αρχή της δεδηλωμένης. Τι ήταν τώρα η αρχή της δεδηλωμένης? Η αρχή της δεδηλωμένης όριζε ότι ο βασιλιάς ανέθετε το σχηματισμό κυβέρνησης, έκανε δηλαδή πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που τον υποστήριζε η πλειοψηφία της Βουλής. Δηλαδή, για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός έπρεπε να τον υποστηρίζει η πλειοψηφία. Η Βουλή, η πλειοψηφία μάλιστα της Βουλής, να δηλώνει την επιθυμία της. Αυτό σημαίνει δεδηλωμένη. Δηλώνει η Βουλή την επιθυμία της. Ποιον θέλει για πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούσε ο βασιλιάς να βάζει όποιον πρωθυπουργό ήθελε αυτός. Και κατά αυτόν τον τρόπο βαθαίνει και ενισχύεται η δημοκρατία. Γιατί τι αξία θα είχε η δημοκρατία αν ψηφίζαμε και παρόλο που εμείς δηλώναμε ότι θέλουμε κάποιον αρχηγό κόμματος, ο βασιλιάς έβαζε αυτόν τον οποίον έκρινε αυτός ως καλό. Με την αρχή λοιπόν της δεδηλωμένης πραγματικά εδραιώνεται η δημοκρατία. Δεν μπορεί ο βασιλιάς να ορίζει όποιον πρωθυπουργό θέλει αυτός, αλλά θα πρέπει να αναθέτει τον σχηματισμό κυβέρνησης στον αρχηγό που η Βουλή είχε δηλώσει την επιθυμία της να γίνει αρχηγός. Αυτή είναι η αρχή της δεδηλωμένης. Η Βουλή δηλώνει την επιθυμία της ποιον θέλει για αρχηγό και περιορίζεται η εξουσία του βασιλιά. Ενισχύεται η δημοκρατία. Τώρα, επίσης μας λέει ότι την εποχή εκείνη δύο ήταν τα κόμματα τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία. Είχαμε δηλαδή δικοματισμό, δύο ισχυρά κόμματα. Το ένα του Χαρίλαου Τρικούπη που υποστήριζε τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, να γίνει δηλαδή η Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό κράτος, να μοιάσει με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και ένα άλλο ήταν του Θεόδωρου Δηληγιάννη, ο οποίος στηριζόταν στα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα. Υποστήριζε δηλαδή ότι ήταν υποστηριχτής, θεωρούσε ότι ήταν υποστηριχτής των φτωχών στρωμάτων. Συνεχίζουμε. Τα χρήματα που δανείστηκε η Ελλάδα από το εξωτερικό στη δεκαετία του 1880 εξαντλήθηκαν γρήγορα. Την οικονομική κρίση επιδίνευσε και η κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η σταφίδα αποτελούσε το βασικό γεωργικό προϊόν που εξήγε η χώρα. Έτσι, πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893 ήταν αναπόφευκτη. Μιλήσαμε για την πτώχευση και σε προηγούμενο μάθημα, όταν μιλάγαμε για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Δυστυχώς επτωχεύσαμε, είπε. Είχε πάρει δάνεια από το εξωτερικό για να κάνει σημαντικά έργα. Τα είδαμε αυτά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Και εδώ μας λέει ότι πέρα από τα δάνεια συνέπεσε και η οικονομική κρίση, συνέπεσε και κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας. Δεν είχε καλή τιμή λοιπόν η σταφίδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα κυρίως σταφίδα είχαμε ως παραγωγή και εξαγωγή. Η παραγωγή μας και η εξαγωγή μας ήταν η σταφίδα. Και αφού η σταφίδα δεν είχε τιμή, κατάρρευσε λοιπόν και η οικονομία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν το 1893 έγινε η πτώχευση και αυτό ήταν αναπόφευκτο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μεγάλα δάνεια τα οποία θα έπρεπε να ξεπληρώσουμε, οικονομική κρίση, κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας.
το αποτέλεσμα η πτώχευση. Η ληστεία λοιπόν στο επόμενο, στην επόμενη παράγραφο. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει και το φαινόμενο της ληστείας. Συμμορίες ληστών που ζούσαν συνήθως στην Ήπεθρο, ανάμεσα σε νομάδες κτηνοτρόφους, δρούσαν ως τα προάστια της πρωτεύουσας, ενώ δημιουργούσαν ταραχές και στα σύνορα της χώρας. Το 1870 μάλιστα ληστές απήγαγαν και δολοφόνησαν Άγγλους περιηγητές στο χωριό Δήλεση της Βιωτίας, δυσφημίζοντας την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν η ληστεία. Δεν υπήρχε λοιπόν ασφάλεια, δεν υπήρχε τάξη. Ληστές οι οποίοι ζούσαν στην Ήπεθρο και κυκλοφορούσαν ανάμεσα σε κτηνοτρόφους, νομάδες, βοσκούς που πήγαιναν από ένα μέρο στο άλλο, ανάμεσά τους ήταν και ληστές. Δρούσαν στην Ήπεθρο, στα χωριά, αλλά και μέχρι τα προάστια της πρωτεύουσας. Φτάνανε και μέχρι την πρωτεύουσα. Και είχαν και δημιουργούσαν ταραχές στα σύνορα της χώρας με αυτά τα περιστατικά ληστείας και την ανασφάλεια που υπήρχε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας. Μάλιστα, ένα γεγονός το 1870 το οποίο συνέβη. Το γεγονός ότι απήγαγαν και δολοφόνησαν Άγγλους περιηγητές στο χωριό Δήλεση της Βιωτίας δυσφήμισε την Ελλάδα στο εξωτερικό, έλεγαν. Στην Ευρώπη, πού να πάμε τώρα εμείς στην Ελλάδα να την ενισχύσουμε, να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε τουρισμό ή περιήγηση? Κινδυνεύουμε να μας πιάσουν οι ληστές και να μας δολοφονήσουν. Ένα πρόβλημα το οποίο λοιπόν είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα χρόνια αυτά ήταν μεταξύ άλλων και η ληστεία. Συνεχίζουμε. Στο μεταξύ, στην Κρήτη ξέσπασε ξανά επαναστατικό κίνημα που ενισχύθηκε με στρατό και στόλο από την Ελεύθερη Ελλάδα. Τότε η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Καλά οργανωμένες τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν το 1897 στη Θεσσαλία και στη συνέχεια στη στερεά Ελλάδα νικώντας τον ελληνικό στρατό. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος τερματίστηκε το 1897 μετά από παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει στην Τουρκία μεγάλη χρηματική αποζημίωση. Για τον λόγο αυτό πήρε νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις με τον όρο αυτές να διαχειρίζονται ορισμένα από τα έσοδα του κράτους. Και εδώ, σε αυτήν την παράγραφο, βλέπουμε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον ατυχή, γιατί ιτηθήκαμε. Τρία χρόνια, θα θυμάστε την ημερομηνία, είναι τρία χρόνια πριν την αλλαγή του αιώνα. Ξανά λοιπόν ξέσπασε επαναστατικός κίνημα στην Κρήτη, το οποίο μάλιστα ενισχύθηκε και με στρατό και στόλο από την Ελεύθερη Ελλάδα. Πήγαμε από την Ελεύθερη Ελλάδα με στρατό και στόλο να βοηθήσουμε τότε η Τουρκία. Κήρυξε και αυτή τον πόλεμο στην Ελλάδα. Σου λέει, αφού εσύ υποστηρίζεις την Κρήτη και εγώ κηρύττω τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Εισβάλλει λοιπόν το 1897 η Τουρκία στη Θεσσαλία και στη συνέχεια στη στερεά Ελλάδα. Θέλεις να πάρεις την Κρήτη, εγώ θα πάρω πάλι πίσω τη στερεά Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ελληνοτουρκικό πόλεμο και μάλιστα νίκησε τον ελληνικό στρατό στη στερεά Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για τους Έλληνες. Πήγαμε να πάρουμε την Κρήτη, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη στερεά Ελλάδα. Και εδώ παρεμβαίνουν οι μεγάλες δυνάμεις και τερματίζουν τον πόλεμο το 1897. Για να αποζημιώσουν την Τουρκία και να την πείσουν να σταματήσει και να κάνει και αυτή πίσω, γιατί οι ελληνικές, οι μεγάλες δυνάμεις ήταν κατά κάποιο τρόπο υπέρ του ελληνικού κράτους, της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, ήθελαν μια σταθερότητα. Για να υποχρεώσουν λοιπόν την Τουρκία να κάνει πίσω, ζητάνε από την Ελλάδα να πληρώσει χρηματική αποζημίωση. Και πού θα τα βρεις και τα λεφτά? Την ανάγκασαν να πάρει και νέο δάνειο για να πληρώσει αυτή τη χρηματική αποζημίωση, με βέβαια έναν όρο να διαχειρίζονται ορισμένα από τα έσοδα του κράτους. Και πού θα βρει η Ελλάδα τα λεφτά για να πληρώσει το νέο δάνειο? Θα διαχειρίζονταν ορισμένα από τα έσοδα, κάποιους φόρους λοιπόν, θα τους έπρατάν κατευθείαν οι μεγάλες δυνάμεις. Αυτός ήταν ο ατυχής πόλεμος του 1897. Η Ελλάδα υποστήριξε την επανάσταση στην Κρήτη. Η Τουρκία εισέβαλε στη Θεσσαλία και στη στερεά Ελλάδα και νίκησε τις ελληνικές δυνάμεις και οι μεγάλες δυνάμεις μετά
ζήτησαν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, ο οποίος άναψε στα ξαφνικά, και να τερματιστεί με την πληρωμή αποζημίωσης από τους Έλληνες. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το γλωσσικό ζήτημα. Την εποχή αυτή κυριάρχησε επίσης το γλωσσικό ζήτημα, η διαμάχη για το είδος της γλώσσας που έπρεπε να χρησιμοποιείται επίσημα από το κράτος, δημοτική ή καθαρεύουσα. Μετά το 1880 στη λογοτεχνία χρησιμοποιήθηκε η δημοτική γλώσσα και παρουσιάζονταν συχνότερα τα θέματα της καθημερινής ζωής. Σημαντικοί λογοτέχνες του 19ου αιώνα ήταν ο Κωστής Παλαμάς, Κωνσταντίνος Καβάφης στην ποίηση, ο Γεώργιος Βυζίνος και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στην πεζογραφία. Στη γλυπτική ξεχώρισε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ενώ στη ζωγραφική διακρίθηκαν ο Νικηφόρος Λίτρας, ο Νικόλαος Γίζης, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο Γεώργιος Ιακωβίδης. Την ίδια εποχή ο δημοτικιστής Γιάννης Ψυχάρης έγραφε: «Ένα έθνος για να γίνει έθνος θέλει δύο πράγματα, να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του». Πολλά ονόματα έχεις να μάθεις τώρα, ε? Δεν είναι ανάγκη να τα μάθεις όλα απ' έξω, τα σημαντικά. Την εποχή αυτή λοιπόν κυριαρχεί το γλωσσικό ζήτημα, μια διαμάχη δηλαδή για το ποια γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσημα από το κράτος. Η επίσημη γλώσσα λοιπόν ποια πρέπει να είναι, γιατί εντάξει ο λαός μιλούσε τη δημοτική. Το κράτος όμως τι θα χρησιμοποιήσει στα έγγραφά του, τη δημοτική ή την καθαρεύουσα? Υποστήριζαν κάποιοι ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την καθαρεύουσα και να χρησιμοποιεί και το κράτος τη δημοτική, γιατί την καταλαβαίνει ο λαός. Αυτό είναι το γλωσσικό ζήτημα. Ποια γλώσσα θα χρησιμοποιεί επίσημα το κράτος, τη δημοτική ή την καθαρεύουσα? Και πάμε τώρα στις τέχνες και τα γράμματα τα οποία αναπτύχθηκαν από το 1880 και μετά. Μπαίνουμε σε μία ησυχία, σε μία ευημερία. Και πλέον από την ασχολούμαστε με τον πόλεμο, την επανάσταση και τα σχετικά, αρχίζει να εισβάλλει στη ζωή μας και ο πολιτισμός, οι τέχνες και τα γράμματα. Οι λογοτέχνες λοιπόν χρησιμοποιούσαν, ασχολήθηκαν και με θέματα της καθημερινής ζωής, αυτά που απασχολούσαν τους Έλληνες. Με αυτά λοιπόν ασχολήθηκαν, με θέματα της καθημερινής ζωής. Και μας λέει ποιοι ήταν αυτοί. Λογοτέχνες, Κώστης Παλαμάς, Κωνσταντίνος Καβάφης, τους ξέρεις, τους έχεις ακούσει, Γεώργιος Βυζινός, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στην πεζογραφία. Δεν είχαμε μόνο λογοτέχνες, είχαμε και στη γλυπτική σημαντικά άτομα, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, είχαμε και στη ζωγραφική άνθηση ο Νικηφορός Λίτρας, ο Νικόλαος Γίζης, ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Γεώργιος Ιακωβίδης. Υπήρχε λοιπόν άνθηση σε πολλές μορφές τέχνης και γραμμάτων. Όποιος μπορείς να θυμάσαι, καλό είναι να το θυμάσαι. Κάτι καλό είναι να θυμάσαι για τον δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Αυτός λοιπόν ήταν ο παδός της δημοτικής γλώσσας και έλεγε ότι ένα έθνος χρειάζεται δύο πράγματα για να ανδρωθεί και να στηριχθεί. Σύνορα, να μεγαλώσουν τα σύνορα, εδαφική δηλαδή διεύρυνση, και φιλολογία, δική του φιλολογία. Γράμματα, λογοτεχνία, γλώσσα, δημοτική γλώσσα. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και το μάθημά μας. Είδαμε τα σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Την αρχή της δεδηλωμένης, θυμάσαι ποια είναι. Ο βασιλιάς αναθέτει το σχηματισμό κυβέρνησης στο αρχηγό κόμματος, ο οποίος έχει την πλειοψηφία των βουλευτών. Μιλήσαμε για την πτώχευση, μιλήσαμε για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο και την αποζημίωση που πλήρωσε το ελληνικό κράτος, για το γλωσσικό ζήτημα ποιο ήτανε, τις τέχνες και τα γράμματα. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο μέρος του μαθήματος. Διάβασε το βιβλίο σου έτσι όπως το έχουμε σημειώσει με πλαγιότητλους και στο δεύτερο μέρος θα απαντήσεις τις ερωτήσεις μου. Διάβασε και πιστεύω θα πας καλά. Γεια σου!